ένας από τους τέσσερις coach ή μία από τους τέσσερις coach, ναι, έκανε πρόταση να πάει μαζί της ένα παιδί. Ναι. Αγόρι. Το πόσο ψωνισμένος ήταν στις συναυλίες. Ναι. Και πώς δεν έκανε πρόβες. Φαντάζομαι. Και πόσο τρελάθηκε. Πρόβλημα. Και έπαθε σοκ ο κριτής ή η κριτής. Γιατί είχε κάνει πρόταση σε έναν άνθρωπο να τον ή να την ακολουθήσει σε συναυλίες. Και αυτός από άντρας ήτανε. Και αυτός από, όχι ο κριτής, ο συμμετέχων. Και αυτός αποτρελάθηκε και έβγαλε τέτοιο ψωνισμό που δεν τον έβγαζε. Ποιος να. Αυτό, η Μαντόνα να τον έβγαζε. Παιδιά, το πείσε το στην αρχή δεν σημαίνει και το έλεγε, και το έλεγε, ρε παιδί μου, δούλεψε, κάνε μια πρόβα για να αυτό και τα λοιπά. Και έλεγε αυτός, όχι, εγώ τα ξέρω. Και τώρα που είναι ο κύριος. Λοιπόν, εντάξει. Okay. Απλώς το αναφέρω για αυτό γιατί λέμε για τις ευκαιρίες. Ναι. Και καμιά φορά δίνονται ευκαιρίες και άλλοι τρελαίνονται επειδή τους γνωρίζει ο περιπτεράς γειτονιάς. Ναι, αυτό δεν ήξερα κάτι τίποτα. Αυτό συμβαίνει και στο δικό μας χώρο, έτσι. Παντού μπορεί να συμβεί. Ψάξτε, άμα θέλετε, κάντε ρεπορτάζ να βρείτε. Εμείς καταλάβαμε περίπου. Πάση περιπτώσει.